SOS, SOS, είναι SOS το σημερινό βίντεο. Οι life coaches που προωθούν την τοξική θετικότητα είναι επικίνδυνοι γιατί τα βίντεο τους, τα σεμινάρια τους, η δουλειά τους αποτελεί ένα θερμοκήπιο που μπορεί να καλλιεργήσει άκρητα τον αρκισισμό, ο οποίος είναι τόσο πολύ έντονος στη σημερινή κοινωνία. Φίλες και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγος, συγγραφέας και youtuber και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο youtube. Όσοι με γνωρίζετε μέσα από το κανάλι, ήδη το κανάλι αριθμεί πάνω από 100.000 συνδρομητές και γύρω στα 50 εκατομμύρια θεάσεις αυτή τη στιγμή, όσοι είμαστε 47 και κάτι εκατομμύρια θεάσεις, γνωρίζετε ότι Είμαι ψυχολόγο, έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο την Επιστήμη της Ψυχολογία, κατέχω άδεια εξασκήσεω επαγγέλματο, έχω αναγνωρισμένο πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, έχω εργαστεί για πάνω από δύο δεκαετίε ως ιδιώτη ψυχολόγο και συνειδητά αποφάσισα το 2019 να μεταφέρω το χώρο τη εργασία μου στο διαδίκτυο και πολύ συγκεκριμένα στο YouTube, όπου καθημερινώς ανεβάζω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο με σκοπό να διαδώσω γνώσεις ψυχολογίας στο ευρύτερο κοινό, οι οποίες να φανούν χρήσιμες όσον αφορά στη διαχείριση των συναισθημάτων του, στη διαχείριση των σχέσεων του και στην έβρεση λύσεων. Και οι τρεις λύσεις που συνήθως και καθημερινά, όχι συνήθως, συνεχώς προτείνω μέσα από τα ψυχοεκπαιδευτικά μου βίντεο είναι ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικός πνευματικός αγώνας. Στο κανάλι μας εδώ στο YouTube τα τελευταία δύο-τρία χρόνια γίνεται μεγάλη συζήτηση για την επιδημία του ναρκισισμού του ναρκισισμού στυλ προσωπικότητας. Έχουμε πάρα πολλά βίντεο στο κανάλι για τον ναρκισισμό. Το βίντεο ορόσημο, το οποίο συνήθως βάζω στην περιγραφή βίντεο που αναφέρουμε στον ναρκισισμό και θα βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, είναι το πέμπτο επεισόδιο του podcast με θέμα τον ναρκισισμό, όπου εκεί εξηγείται η σύγχρονη γνώση της ψυχοπαθολογίας, η οποία πλέον μελετά τον ναρκισισμό στυλ προσωπικότητα και όχι μόνο ως ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας του β' πλέγματος με χαμηλά στατιστικά επιπολασμού στο γενικό πληθυσμό. Ο ναρκισισμός είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Για σκοπούς α, αυτού του βίντεο θα αναφέρω εντάχει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας ένα άνθρωπο που έχει ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο όλων των υπολείπων. Ένα άνθρωπο που έχει ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα έχει μια βαθιά ανασφάλεια, τεράστια ανασφάλεια, την οποία επικαλύπτει με μια ψευδή αίσθηση αυτοεκτίμησης, τη λεγόμενη αυτοπεποίθηση. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στην αυτοπεποίθηση και στην αυτοεκτίμηση και το έχουμε συζητήσει σε πάρα πολλά βίντεο. Αυτοεκτίμηση είναι η συνολική εικόνα που έχω για τον εαυτό μου, η συνολική σχέση με τον εαυτό μου, που όσο πιο καλή σχέση έχω, όσο πιο υγιή σχέση έχω με τον εαυτό μου, όσο περισσότερο εκτιμώ τον εαυτό μου και με τα καλά του και με τα κακά του, όσο περισσότερο εργάζομαι πνευματικά καθημερινώς ώστε να είμαι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος και να εξελίσω τον εαυτό μου έχω πιο υψηλή αυτοεκτίμηση. Η λέξη αυτοπεποίθηση όμως έχει να κάνει με την πεποίθηση που έχω εγώ για τον εαυτό μου. Μπορεί αυτή τη στιγμή εγώ να έχω την πεποίθηση ότι είμαι ένα και 80 ύψο και είμαι 50 κιλά. Δεν ισχύει όμω αυτή η πεποίθηση, θα ήταν μια ψευδή πεποίθηση. Αν ανέπτυσα αυτή τη στιγμή την αυτοπεποίθηση ότι είμαι ψηλή και αδύνατη, αυτό θα ήταν ένα ψέμα το οποίο θα εγκαθιστούσα στο μυαλό μου. Μπορείτε να φανταστείτε που πάει αυτή η κουβέντα και το σκοπό αυτού του βίντεο. Δεν ήθελα να φτιάξω αυτό το βίντεο, γιατί δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο οποιοδήποτε άλλο στο διαδίκτυο. Ποιο άνθρωπο μπορεί να αποκτά ένα βήμα και ακόμη να αποκτά και virality, δηλαδή κάποια βίντεο του να τα δουν πολλοί άνθρωποι, και υπάρχουν φυσικά κάποια μέσα στο διαδίκτυο, όπω είναι το TikTok που ο αλγόριθμος τους ευνοεί κάποιες φορές ένα βίντεο να γίνει viral σε κάποιο δημιουργό για άλλου σκοπούς αλγορίθμου και τα υπόλοιπα βίντεο να μην είναι τόσο viral. Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι άνθρωποι υπάρχουν εκεί έξω και όταν λέω εκεί έξω ενώ στο διαδικτυακό κόσμο, στο διαδικτυακό κόσμο του καθενός Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν είτε το TikTok, είτε το YouTube, είτε το Facebook, είτε το Instagram, είτε το LinkedIn, είτε όλα μαζί, τα κοινωνικά δίχτυα υπάρχουν κι άλλα, για να μεταφέρουν τις ιδέες τους για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, είπαμε η λέξη είναι αυτοπεποίθηση, να πιστέψει για τον εαυτό του πράγματα, τα το οποία ίσως και να μην ισχύουν, να ταΐσει τον εαυτό του με ένα σωρό μεγάλες ιδέες για τον εαυτό του προκειμένου να επιτύχει πράγματα. Άρα πάμε πίσω στο τι σημαίνει να ένα άνθρωπο με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα είναι ένα άνθρωπο που νοιάζεται πρωτίστω για τον εαυτό του. Έχει μια ψευδή αίσθηση μεγαλείου του εαυτού του, δηλαδή έχει ψηλή αυτοπεποίθηση, χωρί αυτή να έχει αντικειμενικό αίρισμα, Γιατί είναι διαφορετικό ένα άνθρωπο που είναι ουσιαστικά καλό Ουσιαστικά επιτυχημένο σε έναν τομέα να αναγνωρίζει ότι ναι, έχω αυτό το καλό χαρακτηριστικό και είναι εντελώ διαφορετικό κάποιο να έχει μια ψευδή μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και να νομίζει ότι κατέχει προσόντα που δεν κατέχει ή ότι βιώνει συναισθήματα που δεν βιώνει. Οι ναρκιστέ έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση, νομίζουν ότι αυτή είναι και κανεί άλλο. Δείχνουν ελάχιστη ή και καθόλου συναισθηματική ενσυναίσθηση. Συναισθηματική ενσυναίσθηση είναι η αρετή με βάση την οποία μπορώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του άλλου ανθρώπου και να συναισθανθώ τι νιώθει και να νιώσω συμπόνια για τα συναισθήματα του άλλου ανθρώπου, κατανόηση για τα συναισθήματα του άλλου ανθρώπου και να αντιλαμβάνομαι ότι δεν είμαι μόνο εγώ στο σύμπαν, αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι και ότι εγώ δεν είμαι ούτε το κέντρο τη Ελλάδο, ούτε το κέντρο τη Αθήνα, ούτε το κέντρο του σύμπαντο, ούτε ο φάλο τη γη. Είμαι ένα από 8 δισεκατομμύρια ανθρώπου σε έναν πλανήτη που δεν ξέρουμε αν υπάρχουν και άλλοι πλανήτε και άλλα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια άνθρωποι, πλάσματα και ούτω καθεξής. Ο ναρκισιστής είναι αυτός ο οποίος ασχολείται μόνο με τον εαυτό του, ασχολείται μόνο με τις επιθυμίες του, θέλει συνεχώς να καλύπτει τις επιθυμίες του. Ο ναρκισιστής είναι ένας άνθρωπος ψυχος συναισθηματικά ανώριμος, ο οποίος συνειδητά ξανά και ξανά αρνείται να πάρει το δρόμο της αρετής και επιλέγει την πλατιά λεωφορώ της κακίας, γιατί ο δρόμος της αρετής είναι στενός και δύσβατος. Όταν λέει ο ταλαιοδρόμος της αρετής, ενώ να διαχειρίζομαι, να μεταχειρίζομαι, να αντιλαμβάνομαι κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μου, μέσα από τη σκοπιά της αυτοκριτικής, της αυτογνωσίας και της αυτεπίγνωση. Να κάνω δηλαδή πνευματικό αγώνα, να θέλω να εξελίσσομαι και να καλυτερεύω ουσιαστικά ως άνθρωπος, όχι απλώς να επιτυγχάνω κοινωνικά και να φαίνομαι σπουδαίος στα μάτια των άλλων και σπουδαίος στα μάτια τα δικά μου. Χθες παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον το εξαιρετικό podcast του Άρη του Δημοκίδη, το podcast του Άρη του Δημοκίδη σας το έχω συστήσει πολλές φορές και μάλιστα έχω φιλοξενήσει και τον Άρη εδώ στο κανάλι μας. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το σύνδεσμο με τη φιλοξενία του Άρη, την κουβέντα που είχαμε με τον Άρη πέρσι. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος ο Άρης ο Δημοκίδης, είναι ένας ουσιαστικά και αυθεντικά πνευματικός άνθρωπος ο Άρης ο Δημοκίδης, ο με πολύ προσοχή με πολύ σκληρή δουλειά κάθε εβδομάδα ανεβάζει ένα επεισόδιο στο podcast του που συχνά ασχολείται με προσωπικότητες οι οποίες διχάζουν την κοινή γνώμη. Τα επεισόδια αυτά τα ονομάζει σκληρή αλήθεια για τον Α, για τον Β, για τον Γ, για τον Τάδε, για τον Δίνα. Το τελευταίο επεισόδιο του podcast του Άρη του Δημοκίδη είναι, έχει τίτλο «Η σκληρή αλήθεια για την Κατερίνα Σαλακά». Διαβάζω από την περιγραφή του επεισοδίου. Είναι το Life Coaching οι θετικές δηλώσεις απάτη. Ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ του Άρη Δημοκίδη για τους ψυχολόγους εντός εισαγωγικών του ίντερνετ και την πολύ συζητημένη Life Coach. Παρακολούθησα αυτό το επεισόδιο. Έκανε εξαιρετική δουλειά ο Άρης ο Δημοκίδης και σας συστήνω να το παρακολουθήσετε και εσείς. Έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Μελέτησε την πορεία στο διαδίκτυο και το virality της κυρίας Σαλακά, η οποία όπως η ίδια λέει στα κοινωνικά της δίκτυα ήταν ξεναγός, λέει μάλιστα ότι και στις συνεντεύξεις της ότι είχε μεγάλη αγάπη για την Ιαπωνία, ότι δούλεψε στην Ιαπωνία για ένα διάστημα τα ξεναγός οι Ιαπων... Οι Ιαπωνέζους τουρίστες και λέει ότι σε κάποια φάση στη ζωή της ένιωσε ένα τέλμα, έκανε life coach η ίδια και βοηθήθηκε και έγινε και ίδια life coach. Και μάλιστα εξηγεί ότι αν έκανε ένα λογαριασμό στο Instagram όπου ανέβαζε αυτά τα βίντεο με τι θετικέ τη δηλώσει, τη είπαν να κάνει λογαριασμό στο TikTok, έκανε στο TikTok και χωρί να το καταλάβει έγινε viral. Και έκτοτε η κυρία Σαλακά, ούσα μία γυναίκα τη οποία η βασική μόρφωση είναι σχολή ξεναγών, ούσα ξεναγό, σε κάποια φάση στη ζωή τη και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μεταμορφώθηκε από ξεναγό σε life coach και άρχισε να δημιουργεί αυτά τα βίντεο τα οποία έγιναν viral. Ε, ως ψυχολόγος έχω συναντήσει στο διαδίκτυο βίντεο αρκετών life coach. Κάποιοι life coaches φτιάχνουν βίντεο πολύ συγκροτημένα, βίντεο στο οποία μιλάνε με ρεαλισμό, με αντικειμενικότητα, αναφέρουν ότι το στόχος μου είναι να δουλέψω μόνο με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν ένα τομέα της ζωής τους, χωρίς να έχουν υφιστάμενε ψυχικέ διαταραχέ ή κάποια προβλήματα για τα οποία πρέπει να δούνε οπωσδήποτε ειδικό ψυχική υγεία, ψυχολόγο, ψυχίατρο και ούτω καθεξής Και έχω αυτή τη μέθοδο. Μάλιστα, σα έχω πει και άλλε φορέ ότι μήνα με ο που ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, είναι μία life coach που όσες φορές έχω παρακολουθήσει βίντεο της ή όσες φορές έχω συνομιλήσει μαζί της, δεν ένιωσα σε καμία περίπτωση ότι προσπαθεί να πάρει το χώρο ενός ψυχολόγου και να μιλήσει σαν ψυχολόγος ενώ δεν είναι. Με βάση όχι μόνο τον ντοκιμαντέρ το ηχητικό του Άρη του Δημοκίδη, το οποίο θα σας προτείνω να παρακολουθήσετε και ειδικά να παρακολουθήσετε τον επίλογο, θα βάλω και στο τέλος αυτού του βίντεο τον επίλογο, γιατί είναι ένας έτσι πολύ πνευματικός επίλογος αυτός ο επίλογος που κάνει ο Άρης, η κυρία Σαλακά και... στου στους διάφορους λογαριασμούς της αλλά και στις διάφορε εκπομπέ που φιλοξενείται δεν το έμαθα αυτό από τα μικροπράγματα, από το podcast του Άρη του Δημοκίδη. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο διδάσκει. Ότι πρέπει να λέμε θετικές δηλώσεις, να λέμε στον εαυτό μας πράγματα. Σας βάζω τώρα ένα απόσπασμα για να δείτε ακριβώς τι εννοώ. Γυρίζω στη δουλειά με όρεξη, γυρίζω στη δουλειά με μεγάλη χαρά. Έχω φορτίσει μπαταρίες και χαίρομαι. Διακοπές τέλος, τώρα αρχίζουν όλα τα καλά. Είμαι πανέμορφη και κάθε μέρα νιώθω και πιο όμορφη. Είμαι δυνατή και κάθε μέρα νιώθω και πιο δυνατή. Είμαι καλά και κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα. Κάθε μέρα νιώθω όλο και καλύτερα με τον εαυτό μου. Τα δύο πρώτα βίντεο που σας έβαλα είναι καρφιτσωμένα στο προφίλ της κυρίας Σαλακά. Αυτό που λέει γυρίζει στη δουλειά με όρεξη έχει 1,1 εκατομμύρια θεάσεις στο TikTok εκείνο που λέει κάθε μέρα νιώθω όμορφη, όλο και πιο όμορφη, έχει 983.000 θεάσεις στο TikTok και αυτό με τις περισσότερες θεάσεις είναι αυτό που θα σας βάλω τώρα, το οποίο φυσικά αποτελεί διαφήμιση. Είμαι, είμαι και γαλήνια και μπορώ να βρει το ταξί όταν το χρειάζομαι. Με ραντεβού, Uber, δεν κρίνει, απλά με πάει. Είμαι και γαλή. Καταλαβαίνετε το σκεπτικό. Λέω πράγματα στον εαυτό μου για να τα πιστέψει και έτσι να ξεπεράσω τα προβλήματα μου ή με βάση το σκεπτικό το οποίο έρχεται ως μια αντιγραφή, μια απλοκή αντιγραφή των αρχών της θετικής ψυχολογίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η παλιά θεωρία του φαινομένου της αυτοεκπληρούμενης προφητείας και ούτω καθεξής. Θέλω να πω εδώ ως ψυχολόγος ότι η ψυχολογία ως επιστήμη τα τελευταία 150 χρόνια περνάει διάφορα στάδια. Είναι αλήθεια ότι μετά από την ψυχανάλυση, η οποία ήταν και η απαρχή τη ψυχολογική θεωρία, ο Φρόιτ και η ψυχαναλυτική θεωρία, υπήρξαν κάποιε σχολέ οι οποίε προσπαθούσαν να δουν του ανθρώπου ω συμπεριφορικά όντα, ω καθαρά συμπεριφορικά όντα. Και μιλώ φυσικά για τι μπιχεβιοριστικέ σχολέ, για τον μπιχεβιορισμό, το συμπεριφορισμό. Όπου το πιο γνωστό πείραμα είναι το πείραμα των σκυλιών του Παυλόφ. Ο συμπεριφορισμό από μόνο του δεν ευδοκίμησε ω ψυχολογική θεωρία και ω ψυχοθεραπεία, και γύρω στη δεκαετία του 90, τότε που σπούδαζα εγώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκη, είχε προωθηθεί πάρα πολύ η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, CBT, Cognitive Behavioral Science, όπου ήταν ένα συγκερασμό τη συμπεριφορική θεωρία τη παλιότερη, τη γνωστική θεωρία και τη γνωστική θεραπεία που ήταν κάπω νεότερη, οι οποίε έλεγαν. Οι δύο αυτές θεωρίες, η συμπεριφορική θεωρία λέει αν ο ψυχολόγος δώσει οδηγίε στον θεραπευόμενο πώ να αλλάξει τη συμπεριφορά του, ο θεραπευόμενο θα αλλάξει τη συμπεριφορά του και όλα θα είναι καλά. Πολύ απλοϊκά το μεταφέρω. Η γνωστική θεωρία έλεγε ότι οι άνθρωποι έχουν κάποια γνωστικά λάθη, κάποια γνωστικά ολισθήματα, ότι οι άνθρωποι πιστεύουν κάποιε λάθο απόψει, ότι οι άνθρωποι έχουμε κάποιου λάθο τρόπου σκέψη, που αν αλλάξουμε αυτού του λάθο τρόπου σκέψη ή του αρνητικού Τρόπου σκέψη, αν αλλάξουμε τι αρνητικέ σκέψει και τι μεταφέρουμε και τι μεταφράσουμε σε θετικέ σκέψει, αυτό θα μα βοηθήσει να είμαστε καλύτερα. Άρα, έλεγαν οι συμπεριφοριστέ, θα σου πω να αλλάξει τη συμπεριφορά σου, θα σου πω τι τα κάνει, θα το κάνει και θα είσαι καλά. Και έλεγαν οι γνωστικοί, θα σου πω ποιε σκέψει σου είναι λανθασμένε, ποιε σκέψει σου είναι αρνητικέ, να τι αλλάξει, να τι ανταλλάξει με, αρνητι... με θετικέ σκέψει και όλα θα πάνε καλά. Εδώ πρέπει να πω ότι η πρώτη εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική μέθοδο που έκανα ήταν στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία και εγώ ίδια προσωπικά ως ψυχολόγος όταν εφάρμοσα στην πράξη αυτή τη μέθοδο έκρινα εγώ ίδια προσωπικά με βάση την κλινική μου πείρα πως δεν ήταν επαρκής. Όχι ότι η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία δεν έχει εργαλεία που μπορεί να είναι χρήσιμα, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν διαγνωστεί με διοψυχαναγκαστική διαταραχή, μια τέτοια γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη, δεν κάνει όμως για όλους τους ανθρώπους. Στη δική μου επαγγελματική πορεία εκπαιδεύτηκα και σε άλλες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει μία ψυχοθεραπευτική μέθοδος η οποία είναι πανάκια για όλα τα προβλήματα και ότι οι καλοί ψυχολόγοι και οι καλοί ψυχοθεραπευτές εκπαιδεύονται σε διάφορες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους και παίρνουν από την κάθε ψυχοθεραπευτική μέθοδο εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν κατά τις ανάγκες του θεραπευόμενου Τώρα, ένας ψυχολόγος ο οποίος κάνει ψυχοθεραπεία γνωρίζει τη ψυχοπαθολογία πολύ καλά και μπορεί να διαχωρίσει μια ομαλή συμπεριφορά ενός ανθρώπου από μια ψυχοπαθολογική συμπεριφορά. Και ένας ψυχολόγος, ακόμη και αν δεν είναι κλινικός ψυχολόγος, μπορεί να αναγνωρίσει πότε κάποιος ο οποίος προσέρχεται σε αυτόν χρειάζεται να τύχει περαιτέρω διάγνωσης, να λάβει περαιτέρω διάγνωση, είτε από έναν κλινικό ψυχολόγο είτε από κάποιο ψυχίατρο. Μπορεί δηλαδή ο ψυχολόγος να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο ζήτημα ψυχοπαθολογικό που χρειάζεται βοήθεια έχει κάποια ψυχική διαταραχή, έχει ίσως την πιο συχνή ψυχική διαταραχή που είναι η σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρες, γνωρίζει ο ψυχολόγος τι σημαίνει ακριβώς τραύμα, τι σημαίνει ψυχικό τραύμα, πώς μπορεί το ψυχικό τραύμα να επιδράσει στη ψυχική υγεία, στη ψυχική ισορροπία, ακόμη και στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Μπορεί να καταλάβει ποιος άνθρωπος έχει ποιο στυλ προσωπικότητας Γιατί το έχει σπουδάσει στο πανεπιστήμιο αυτό το πράγμα Γιατί έχει εξειδικευτεί και στις εκπαιδεύσει του πάνω σε αυτό το πράγμα Και ένας ψυχολόγος σε καμία περίπτωση δεν παίρνει ένα στοιχείο από μία μέθοδο Ένα στοιχείο από μία θεραπεία και να το κάνει universal Να το χρησιμοποιήσει για όλους τους ανθρώπους Ναι υπάρχει η σχολή της θετικής ψυχολογίας Τη συμπαθώ όχι δεν συμπαθώ όλε τι σχολέ. Ούτε την ψυχαναλυτική σχολή τη συμπαθώ ιδιαίτερα, παρόλο που ο Φρόιτ και οι ψυχαναλυτέ και οι νεοφροειδικοί μα έχουν δώσει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα στη σημερινή εποχή. Η ψυχολογία είναι μια επιστήμη η οποία συνεχώ εξελίσσεται. Τα τελευταία 30 με 40 χρόνια η ψυχολογία έχει κάνει πολύ στενή συνεργασία με την νευροεπιστήμη. Υπάρχουν οι λεγόμενοι νευροψυχολόγοι και οι ψυχολόγοι γενικότερα χρησιμοποιούν τα ευρήματα των νευροεπιστημών, τα οποία συνεχώ μα δίνουν νέε πληροφορίε για το πώ λειτουργεί ο ανθρώπινο εγκέφαλο και τα οποία ευρήματα τη επιστήμη, τη νευροεπιστήμη, υπάρχει ένα τομέα διεπιστημονικό που ονομάζεται neuroscience, νευροεπιστήμη. Τα ευρήματα αυτά έρχονται να καταρρύψουν σήμερα παλιότερες ψυχολογικές θεωρίες παλιότερες υποθέσεις που έκαναν οι επιστήμονες. Να μην μιλήσω για τους πάρα επιστήμονες. Γιατί υπάρχουν μέθοδοι οι οποίες πλασάρονται ως επιστημονικές αλλά δεν είναι επιστημονικές. Μια από αυτές είναι το NLP. Μια από αυτές είναι το NLP. Νευρογλωσσικός προγραμματισμός. Είναι τα αρχικά Neuro-Linguistic Programming είναι μία μέθοδος η οποία βρέθηκε ξέρω εγώ πριν πόσα χρόνια, την εισηγήθηκαν κάποιοι, η οποία όμως δεν έχει επιστημονική βάση. Παρακολουθήστε το podcast του Δημοκίδη, ο Άρης ο Δημοκίδης είναι εξαιρετικός δημοσιογράφος, κάνει πάρα πολύ καλό research και έχει πληροφορίες για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, θεωρώ ότι εάν ένας άνθρωπος έχει... Ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, εάν δηλαδή έχει έντονο εγωκεντρισμό, έλλειψη ενσυναίσθησης προς τους άλλους, αν είναι άνιωθος δηλαδή, δεν τον νοιάζουν οι άλλοι, αν χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους για να διαχειριστεί το εσωτερικό του χάος, γιατί είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό του ναρκισισμού. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο σας είπα υπάρχει και ο σύνδεσμος για το πέμπτο επεισόδιο του podcast το οποίο είναι το podcast που αναφέρεται στον ναρκισισμό ο στυλ προσωπικότητας. Ξαναλέω, η επιστήμη εξελίσσεται, η ψυχολογία εξελίσσεται, η ψυχοπαθολογία εξελίσσεται. Οι κορυφαίοι ψυχοπαθολόγοι τονίζουν ότι δεν πρέπει να μιλάμε πλέον με τόση απολυτότητα για ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας που βρίσκεται στο β' πλέγμα, αλλά να δούμε και να μελετήσουμε τον αρκισισμό στυλ προσωπικότητας, όπως και τη συνεξάρτηση ω στυλ προσωπικότητας. Τον DSM που κυκλοφορεί τώρα, τον DSM5, το οποίο πρώτο κυκλοφόρησε το 2013, κάποια στιγμή θα υποκατασταθεί, θα αντικατασταθεί από τον DSM6. Και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα στον DSM6 να μην υπάρχει η διάγνωση ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα ή ακόμη και η διάγνωση στριονική διαταραχή προσωπικότητα που κάναμε σχετικά βίντεο στο κανάλι και να γίνει μια αλλαγή, μια. ...αναδιαβάθμιση στον τρόπο που κατηγοροποιούνται κάποια ζητήματα και να μπει η έννοια στυλ προσωπικότητας ως κάτι ξεχωριστό από την ψυχική υγεία. Γιατί έτσι όπως είναι τώρα ο ναρκισισμός στις διαγνώσεις των διαταραχών προσωπικότητας στο β' πλέγμα φαίνεται σαν μια ψυχική διαταραχή. Είναι μια αρρώστια. Μια συγκεκριμένη αρρώστια με συγκεκριμένα κριτήρια που με βάση τις έρευνες και τις μελέτες ένα μικρό ποσοστό του γενικού πληθυσμού μπορεί να διαγνωστεί μέσα από τα συγκεκριμένα τεστ προσωπικότητας, τα πολύ δύσκολα όπως είναι το MMPI, το τεστ της Μινεσότα της προσωπικότητας και λοιπά, να διαγνωστεί με τη διαταραχή ναρκισιστικής προσωπικότητας. Σα το λέω από τώρα, θα το δείτε στην πορεία όσοι ασχολείστε με την ψυχολογία λίγο πιο επισταμένα ότι θα αλλάξει η κατηγοριοποίηση. Και στον DSM. Ήδη αλλάζει στη βιβλιογραφία. Ήδη Μεγάλο μέρος των ψυχολόγων παγκοσμίως αναγνωρίζουν ότι ο ναρκισισμός υπάρχει ως στυλ προσωπικότητας, ως χαρακτήρας αν θέλετε, μια πιο απλοϊκή λέξη στα ελληνικά και υπάρχουν άνθρωποι οποίοι μπορεί να μην πάνε ποτέ στο ψυχολόγο, μπορεί να μην κάνουν ή στο ψυχίατρο, μπορεί να μην κάνουν ποτέ ένα τεστ προσωπικότητας το οποίο να τους βγάλει ψηλά ποσοστά ναρκισισμού αλλά έχουν ναρκισιστικό στυλ, προσωπικότητα είναι ο χαρακτήρας του ναρκισιστικός. Είναι παλιοχαρακτήρες και το στυλ προσωπικότητας του ναρκισιστικού είναι ένα ηθικό στοιχείο, δεν είναι ένα στοιχείο ψυχικής υγείας. Λοιπόν, προχωρώντας παρακάτω, άνθρωποι οι οποίοι άσκεφτα δίνουν οδηγίες ζωής Βασισμένε πάνω στην τοξική θετικότητα, όταν συναντήσουν ναρκιστέ, αυτό που θα κάνουν με τη δουλειά που θα κάνουν με του ναρκιστέ, θα του κάνουν ακόμη πιο ναρκιστέ. Δεν θέλω με τίποτα να μπω στη διαδικασία να πω αν η κυρία Σαλακά είναι ναρκισίστρια και αν το πρόσφατο mental breakdown που έπαθε στα social media ανεβάζοντα βίντεο στο TikTok από την απόρριψη που έφαγε από τη Μαρίνα Σάτη στη συναυλία τη. Ήταν μια απόδειξη του ναρκιστικού στυλ τη προσωπικότητα τη. Δεν θα το κάνω αυτό. Δεν θέλω να πω αν η κυρία Σαλακά έχει ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Όποιο παρακολουθεί τα βίντεο, τα ψυχοεκπαιδευτικά, όποιο γνωρίζει τα χαρακτηριστικά μια ναρκιστική προσωπικότητα, μπορεί, εάν την έχει στη ζωή του την κυρία Σαλακά, γιατί εγώ επιλέγω να μην την έχω στη ζωή μου, δεν την ακολουθώ, δεν παρακολουθώ τα βίντεο τη, δεν θα έκανα αυτό το βίντεο αν δεν μου το ζητήσατε, μπορεί να κρίνει για τον εαυτό του. Αν αυτό το πρόσωπο ίσως το κατατάσσει σε έναν άνθρωπο που έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας ή όχι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και στέλνω αυτό το βίντεο και ως μήνυμα προς τους Life Coaches. Ξέρω ότι το κανάλι μας το παρακολουθούν και Life Coaches. Το γνωρίζω και δεν έχω θέμα με αυτό. Χαίρομαι. Χαίρομαι η γνώση ψυχοεκπαιδευτική που μεταδίδεται μέσα από τα βίντεο να είναι χρήσιμη σε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν με ανθρώπους έχει τεράστια ηθική ευθύνη. Όποιο δουλεύει με ανθρώπου, είτε είναι εκπαιδευτικό, είτε είναι υπεύθυνος σε ένα χώρο που επικοινωνεί με ανθρώπου, είτε δουλεύει στον τομέα των πωλήσεων, οπουδήποτε έρχεται σε επαφή με ανθρώπου, ακόμη περισσότερο αν έχει αναλάβει το επάγγελμα του προπονητή ζωή, που αυτό σημαίνει το life coach στα ελληνικά, οφείλει να είναι προσεκτικό και να μην μπαίνει στη διαδικασία να χρησιμοποιεί μεθόδους οι οποίες θα μπορούσαν να εντείνουν τον ναρκισισμό σε έναν άνθρωπο, σε ανθρώπους με αρκιστικό στυλ προσωπικότητας. Είναι επισφαλές, είναι επικίνδυνο και στην πραγματική ζωή γνωρίζω ανθρώπους ναρκισιστές, οι οποίοι απορρίπτουν τους ψυχολόγους, δεν πηγαίνουν σε ψυχολόγο και πηγαίνουν σε life coaches συγκεκριμένους, οι οποίοι του κάνουν curate τον αρκησιστικό του εγώ, του καλλιεργούν τον αρκησιστικό του εγώ. Εάν είσαι ένα εάν έχει δυσανάλογα μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, αν νομίζει ότι είσαι κάποιο ξεχωριστό, μοναδικό, μόνο εσύ υπάρχει υπάρχεις και κανεί άλλο, και πα σε έναν τέτοιον που με τοξική θετικότητα σου λέει είσαι ο πιο όμορφο, είσαι ο πιο σπουδαίο, είσαι ο πιο καλό, τότε τι θα γίνει. Δεν θα γίνει ακόμη πιο ναρκιστή. Δεν θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ιδέα, μεγαλύτερη εσφαλμένη ιδέα για τον εαυτό σου. Δεν θα ανέβει ακόμη περισσότερο η αυτοπεποίθησή σου και η ψευδέστηση ότι είσαι κάποιο πολύ σπουδαίο και δεν θα δει τα λάθη σου και να δουλέψει τα τραύματά σου. Αυτή είναι η δική μου, ο δικό μου προβληματισμό. Σε αυτό το σημείο θα παραθέσω το τέλος του podcast του Άρη του Δημοκίδη το παρακολούθησα χθε το επεισόδιο, αλλά χθε. η κυρία Σαλακά δεν είχε δώσει ακόμη τη δική της απάντηση. Και είχα μείνει στο... στο τέλος του podcast του Άρη. Σήμερα πήγα να βρω το τέλος του podcast του Άρη για να σας το βάλω να το ακούσετε. Και είδα ότι είχε απάντηση η κυρία Σαλακά και είχε ενδιαφέρον να πάμε μαζί να το ακούσουμε. Για πάμε να το ακούσουμε. Δημήτρια, άκουσε το ηχητικό ντοκιμαντέρ, το βρήκε μονόπλευρο και δεν ήταν αυτό ο σκοπό. Εξάλλου γι' αυτό είχαμε από την αρχή προσπαθήσει να μιλήσουμε μαζί τη και είχαμε κανονίσει τη συνέντευξη και γι' αυτό είχαμε πει ότι αν έχει κάτι να πει, ευχαρίστω θα το βάλουμε και ευχαρίστω το βάζουμε. Καλησπέρα κύριε Δημοκίδη, Α, άκουσα το podcast που έχετε κάνει αφιέρωμα μένα με πολύ μεγάλη έκπληξη θα ήθελα λοιπόν να συμπεριλάβατε τις δηλώσεις μου στο podcast αυτό, όπως και εσείς ο ίδιος λέτε. Όταν τη ζήτησε αρχικά όμως να συμπεριλάβει τις απόψεις της και να τη ρωτήσει ερωτήσεις και να απαντήσει, απέφυγε. Ενώ τώρα έστειλε ένα μήνυμα. Πάμε να δούμε τι λέει το μήνυμα. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό στη δημοσιογραφία και σε όλου του δημοσιογράφου, όπω και στου παρουσιαστέ των εκπομπών που είχαν την καλοσύνη να με προσκαλέσουν και να μιλήσουν για μένα ή με εμένα σε κάποιε συνεντεύξει, όπω για την κυρία Σταματίνα Τσιμιτσιλή, για την κυρία Κατερίνα Καινούριου, αλλά και δημοσιογράφου σε ενημερωτικέ εκπομπέ, την κυρία Μπέτη Μαγκύρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν καταβαραθρώνει τον έγκριτο δημοσιογράφο Άρη Δημοκίδη λέγοντας του ότι εγώ έχω πάει σε αυτή την εκπομπή και σε αυτή την εκπομπή και σε αυτή την εκπομπή και έχω μεγάλο σεβασμό για τη δημοσιογραφία λέει αναφέροντας ονόματα παρουσιαστριών α, πρωινής ζώνης ή απογευματινής ζώνης ε, που η πρώτη τους ιδιότητα είναι παρουσιάστρες ψυχολογικών εκπομπών. Όχι δημοσιογράφη. Φυσικά αναφέρει και δημοσιογράφους ενειμερωτικών εκπομπών. Ε, έχω μεγάλη εκτίμηση για τη δημοσιογραφία. Έχω πάει στην Καινούριου, στην Μαγκύρα, στην Τσιμτσιλή, στη μια στην άλλη. Έχω μεγάλη εκτίμηση για τη δημοσιογραφία. Αλλά για εσένα, Άρη Δημοκίδη. Για να δούμε τι λέει για τον Άρη Δημοκίδη και τι συνεργατρίες του. Α, και είναι η πρώτη φορά που α, παρακολουθώ δημοσιογράφος να παρουσιάζουν τα πράγματα με ένα τρόπο τόσο μονοπλευρό όπως εσείς και η κυρία Βάνα Κράβαρη. Πώς μπορείς να έχεις παράπονο ότι παρουσιάζουν τα πράγματα μονοπλευρά όταν σου ζητηθεί η συμβολή σου, όταν σου ζητηθεί να δώσεις συνέντευξη και εσύ το αποφεύγεις. Πώς. Πραγματικά για να εκμεταλλευτεί το δικό μου virality και να κερδίσετε α, και εσείς περισσότερα views, όπως λέμε, περισσότερο virality. Α, φυσικά αυτό ήταν κάτι αναμετώμενο, κάποιοι άνθρωποι θα το κάνανε. Ο Άρης Δημοκίδης έχει ανάγκη να εκμεταλλευτεί το virality της Κατερίνας Σαλακάδη, δηλαδή πραγματικά ο παραλογισμός σε όλο το μεγαλείο. Ο Άρης Δημοκίδης, ο οποίος είχε εξαιρετικά υψηλή ακροαματικότητα στα podcast, αν δεν είναι ο πρώτος, είναι από τους πρώτους την ακροαματικότητα στα podcast στην Ελλάδα. Ο Άρης ο Δημοκίδης, ο οποίος κάνει τόσο σοβαρή επιστημονική δημοσιογραφική δουλειά, που είμαστε ένα σωρό επιστήμονες, οι οποίοι αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα του έργου τους. Σας έχω πει ότι ε, φέτος σκέφτομαι στο podcast το δικό μου... Να φιλοξενώ ψυχοβιογραφίε διασύμων και να πάρω ω υλικό τη σοβαρότατη δουλειά που κάνει ο Άρης Δημοκίδη στα podcast του. Όμω, νομίζει η κυρία Σαλακά ότι είναι πιο viral από τον Άρη Δημοκίδη και ότι ο Άρης Δημοκίδη έχει ανάγκη να εκμεταλλευτεί το virality τη. Talk about delusion. Αυτό και αν είναι delusion, έλεος δηλαδή. Πραγματικά έχω μείνει άφωνη. Δεν το περίμενα. Αλήθεια σα λέω. Αυτό δεν το περίμενα. Αυτό που η κοπέλα κατέρευσε όταν δεν την άφησαν να πάει να κατουρίσει στα παρασκήνια τη Σάτι ή να βγει στη σκηνή με τη Σάτι, το καταλαβαίνω ότι εκείνη την ώρα τα χάσε και βγήκε και έκανε ένα live στο οποίο εκτίθεται. Εδώ τώρα όμω παρακολούθησε ολόκληρο podcast και έρχεται να πει αυτό το πράγμα. Ολόκληρο podcast με τόσο σημαντική δουλειά πριν. Μπορώ, μπορώ. Είπα δεν θα εκφραστώ, δεν εκφραζόμαι. Δεν κάνω καμία διάγνωση, δεν κάνω καμία κατηγοριοποίηση, απλώς λέω ότι έχω μείνει ενεή. Πραγματικά. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρει σε ποιον μιλάει. Δεν έχει κάνει την έρευνά τη να δει ποιο είναι αυτό που έχει κάνει τόση έρευνα για αυτή. Πραγματικά μένω. Έμεινα ε, άναυδη. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξή: Ότι δεν είμαι καθόλου ντελούλου, όπω λέει η κυρία Βάνα Κράβαρη. Εντάξει, δηλώνει ότι δεν είναι εντελούλου. Το να δηλώσει κάποιο ότι δεν είναι εντελούλου και να έχει να πει ότι δεν είναι εντελούλου, ενώ ένα δευτερόλεπτο πριν έχει πει ότι ο Άρης Δημοκίδης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το virality τη, φάσκει και αντιφάσκει. Δεν ξέρω. Η πράξη δείχνει εντελούλου. Η ίδια όμω λέει ότι δεν είναι εντελούλου. Ούτε α, έχω έλλειψη αγάπη. Σ σ αίσθηση, η ζωή μου είναι πολύ γεμάτη από αγάπη και θα ευχηθώ και σε όλου του ανθρώπου να μπορέσουν να, να βιώσουν μια ζωή με τόσο πολύ μεγάλη αγάπη όπω έχω εγώ. Και επίση ότι όλο αυτό που ζω δεν είναι social media. Η κυρία βάλα Κράβαρ έχει τα δικά τη δημογραφικά που δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μου δημογραφικά φυσικά. Κύριε Δημοκίδη και κυρία α, uh, κράβαρη. Εμένα η δική μου πραγματικότητα είναι η εξή. Η πραγματική μου πραγματικότητα έξω από τα social media. Όπου πάμε... Ειδικά τη δημογραφικά, διαφορετικά από αυτά που, που βγάζει για όλου το διαδίκτυο. Πάμε να ακούσουμε ποια είναι η πραγματική τη πραγματικότητα. Πάμε να ακούσουμε. Με περίεργη. Ποια είναι η πραγματική τη πραγματικότητα και απόδειξη ότι έχει αγάπη στη ζωή τη. Και όπου βρεθώ, έρχονται άνθρωποι, έρχονται γυναίκε που πραγματικά μου εκφράζουν την ευγνωμοσύνη του για το πόσο πολύ τι βοηθάω και τι ενδυναμώνω με τη δουλειά μου και τα βιντεάκια που κάνω στο Instagram και στο TikTok. Δεν αφισβητώ ότι τη σταματά κόσμο στον δρόμο και μπορεί και να φωτογραφίζεται και μαζί τη και να τη λέει ευχαριστώ. Ε, ούτε σημαίνει ότι αν μα σταματά κόσμο στον δρόμο και μα λέει ευχαριστώ ή ότι μα αναγνωρίζει ότι αυτό μα κάνει άξιου ανθρώπου. Ούτε οι άνθρωποι που μα σταματά στον δρόμο και μα αγκαλιάζουν και μα φιλούν είναι ουσιαστικά μέσα στη ζωή μα. Εγώ ίδια προσωπικά, έχοντα τόσου δεκάδε χιλιάδε ανθρώπου που παρακολουθούν καθημερινά τα βίντεο, αρκετέ φορέ όταν βρεθώ στον δρόμο έρχονται άνθρωποι και μου μιλάνε και με αγκαλιάζουν και με φιλάνε και στι παρουσιάσεις του βιβλίου, σε καμία περίπτωση δεν το μετρώ αυτό ω προσωπική μου ζωή. Το μετρώ ω επαγγελματική μου ζωή, χωρί να σημαίνει ότι θεωρώ ότι οι άνθρωποι που μου δείχνουν την αγάπη του. Οι άνθρωποι μου δείχνουν την αγάπη σα μέσα από τα σχόλια ή διαζώσει, είστε ψεύτικοι. Όχι, αλλά δεν έχουμε μία σχέση στην πραγματική ζωή. Δεν κοιμάμαι μαζί σα, δεν τρώω μαζί σα, δεν πίνω μαζί σα. Δεν είστε ο άνθρωπο τον οποίο θα πάρω τηλέφωνο την ώρα που μου συμβαίνει κάτι. Είτε μα αρέσει είτε όχι, και όσοι έχουν διαδικτυακή παρουσία και όσοι δεν έχουν διαδικτυακή παρουσία, στην πραγματική του ζωή, στη ρεαλιστική του ζωή, έχουν του ανθρώπου με του οποίου έχουν αυθεντικέ σχέσει. Βαθιέ σχέσει με νόημα και για τις δύο πλευρές το να μελατρεύει κάποιος ο οποίος με παρακολουθεί και νιώθει ότι βοηθιέται δεν είναι μια σχέση ανθρώπου στην πραγματική ζωή. Ε, πρέπει να το προσέξουμε αυτό όλοι μας. Και ακόμη και άνθρωποι που έχουν ένα απλό προφίλ στα social media, όχι ένα επαγγελματικό προφίλ. Όταν κάποιο του γράφει αγάπε, δουλούδια, τέτοια από κάτω, δεν είναι ένα άνθρωπο που είναι μέσα στη ζωή του. Και επίση, όποιο του κράζει και όποιο του ηρωνεύεται και όποιο γράφει τοξικά σχόλια, επίση δεν είναι ένα άνθρωπο που είναι μέσα στη ρεαλιστική, πραγματική του ζωή. Άλλο πράγμα η ζωή μα και άλλο πράγμα τα social media. Κάποιο που μα συναντά στον δρόμο, άγνωστο και μα αγκαλιάζει και μα φιλάει επειδή παρακολουθεί τα βίντεο μα, δεν είναι στην πραγματική μα ζωή, είναι στα social media μέσα. Επίση, πάρα πολλά παιδιά, έφηβοι, α, εκατοντάδες από παιδιά έχουν έρθει τα τελευταία δύο χρόνια που ασχολούμαι με αυτά τα βιντεάκια να με ευχαριστήσουν γιατί τους έχω βοηθήσει να μπορέσουν να συγκεντρωθούν, να αποκτήσουν δύναμη και να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Το με τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, το να βοηθούνται από αυτά τα βίντεο, ναι, αν ένα παιδί έχει διαβάσει, έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, αν είναι σε θέση να κατανοήσει την ύλη και να γράψει το διαγώνισμα, ναι, ίσως να βοηθηθεί από τέτοια βίντεο με θετικές δηλώσεις. Αν ένα παιδί όμως δεν έχει διαβάσει. Αν ένα παιδί δεν έχει το νοητικό δυναμικό για να περάσει τι εξετάσει, δεν θα απογοητευτεί πάρα πολύ αν ακούει αυτά τα βίντεο, τα εφαρμόσει και δεν έχει αποτέλεσμα. Γιατί σίγουρα δεν είναι οι θετικέ δηλώσει που σε κάνουν να γράψει καλά στι εξετάσει. Είναι το διάβασμα που έχει ρίξει, η μαθησιακή ικανότητα που έχει και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και δεν το λέω εγώ. Το λέω ορόκληρη η επιστήμη τη παιδαγωγική. Αλλήμον, αν περνούσαν οι άνθρωποι τι πανελίνε εξετάσει που είναι πολύ δύσκολε εξετάσει με αυτά τα manifestations των θετικών δηλώσεων. Αυτό συγκεκριμένα το θεωρώ επικίνδυνο οι μαθητές που δίνουν πανελλήνες να παρακολουθούν τέτοιες ψευδοεπιστημονικές μεθόδους. Οφείλω να το πω. Ευχηθώ λοιπόν και στους δύο να βελτιωθείτε τόσο ώστε να φτάσει να γίνει η ζωή σας σημαντική και πραγματικά να σας σταματάνε στον δρόμο και να σας ευχαριστούν. Σα ευχαριστώ πολύ. Τελειώνει την ηχητική τη παρέμβαση με μια τοξικότατη ευχή, η οποία αποτελεί την επιτομή του νέγκινγκ. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το playlist για το νέγκινγκ, που νέγκινγκ σημαίνει και καλά να εύχεσαι ή να λε κάτι καλό, ενώ στην ουσία να χώνει μαχαιριά. Δεν είναι σημαντική η ζωή του Άρη Δημοκίδη, δεν είναι σημαντική η ζωή της συνεργάτητας του Είναι πολύ σημαντική η ζωή της κυρίας Σαλακά επειδή τη σταματάνε στο δρόμο Αυτό είναι καρατοξικό, δεν μπορώ παρά να μην το πω Χαρακτηρίζω αυτή την ευχή της στο τέλος ως καρατοξική Όχι απλώς τοξική, καρατοξική Και επειδή δεν θέλω να κλείσουμε τοξικά αυτό το βίντεο Θέλουμε να κλείσουμε αυτό το βίντεο αισιόδοξα αυθεντικά αισιοδοξά και με πνευματικότητα, τώρα σας βάζω το τελευταίο κομμάτι του podcast, του επεισοδίου του τελευταίου podcast του Άρη Δημοκίδη με θέμα της σκληρή αλήθεια για την Κατερίνα Σαλακά και δείτε τι έχει να της πει ο άνθρωπος αυτός, ακόμη και μετά που του έχει ευχηθεί με τέτοιο τοξικό τρόπο. Ακούστε. Πάντως, η Κατερίνα Σαλακά έχει απόλυτο δίκιο σε ένα πράγμα. Αξίζει να την αγαπούν. Είναι όμορφη, είναι έξυπνη, είναι συμπαθητική. Δεν χρειάζεται να πείσει άλλο τον εαυτό τη, ούτε εμά. Είναι αυτονόητο ότι αξίζει την αγάπη. Όλοι την αξίζουμε. Αντί όμω να προσπαθούμε να προσελκύσουμε την αγάπη μιλώντα τον εαυτό μα ή μιλώντα γενικώ, α πάρουμε μια ανάσα και α ακούσουμε. Γιατί και οι άλλοι έχουν πράγματα άξια λόγου να πούν και οι άλλοι θέλουν να συνδεθούν και οι άλλοι έχουν αγάπη να δώσουν και δεν θα τη δώσουν απαραίτητα σε αυτόν με τη μεγαλύτερη ψωνίστικη αυτοπεποίθηση αλλά σε αυτόν με τον οποίο θα νιώσουν άνετα να επικοινωνήσουν να συνδεθούν χωρίς βεβαιασμένους ψυχαναγκασμούς και ψευδοψυχολογικά κόλπα αλλά με την ειλικρίνεια ενός ανθρώπου που έχει τις αντιφάσεις του, τα καλά και τα στραβά του δεν έχουμε ακόμα στοιχεία για το πού θα οδηγήσει του ανθρώπου η ναρκιστική αυτοαποθέωση μέσω των social media και η αίσθηση πω είμαστε μοναδικοί, σπουδαίοι και μα αξίζουν όλα. Πιθανώ σε ένα κόσμο με ακόμα πιο εγωιστέ που νοιάζονται μόνο για τον εαυτό του και θεωρούν πω πρωταγωνιστούν στο δικό του πλανητικό reality, στο οποίο οι άλλοι υπάρχουν ω κομπάρση για να μα θαυμάζουν, για να μα δίνουν όσα μα αξίζουν, δηλαδή όλα. Αυτό, το να μην παίρνει μόνο βουλημικά, αλλά να δίνει κιόλα μεγαλόψυχα, είναι αυτό που μοιάζει να λείπει από όλη την θετική ψυχολογία του εαυτού. Και η δημιουργία και διατήρηση σχέσεων αγάπη και φιλία δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα με ένα καθημερινό ξόρκι. Και όσο ελκυστικό κι αν είναι να ζήσουμε πιστεύοντα ότι είμαστε οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, σύντομα θα διαπιστώσουμε πω χωρί συμπροταγωνιστέ, η ζωή μα θα θυμίζει την online ζωή των social. Λαμπερή, εντυπωσιακή, αλλά κατά βάθο ψεύτικη και πολύ, πολύ Μοναχική. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε όλα αυτά τα υπέροχα που είπε ο Άρης Δημοκίδης στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Πραγματικά είναι επικίνδυνο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας να ακολουθούν τις οδηγίες, να ακολουθούν το δρόμο που χαράζουν άνθρωποι οι οποίοι προάγουν την τοξική θετικότητα ως πανάκια και επίλυση σε όλα τα προβλήματα του ανθρώπου. Αυτός ήταν ο προβληματισμός μου. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις. Απέφυγα και θα αποφύγω και στο μέλλον να χαρακτηρίσω την κυρία Σαλακά, να την κατηγοριοποιήσω, τι δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Ο σκοπός μου είναι να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου στους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν συμβουλές και καθοδήγηση ζωής μέσα από το διαδίκτυο. Κοιτάξτε ποιος είναι αυτός που σας καθοδηγεί. Τι ιδιότητα έχει, τι γνώσεις έχει, πόσο σοβαρά παίρνει το ζήτημα της ψυχικής υγείας. Έχετε την αγάπη μου, σας χαιρετώ. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου.